Σήμερα είπα είναι μια ιστορική στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα την αφήσουμε να περάσει έτσι. Σήμερα οι μάσκες πέφτουν. Εν μέσω πανδημίας φέρνετε το σκληρότερο νόμο για τους αδύναμους και τη μεσαία τάξη που δεν ήρθε στα σκληρότερα χρόνια των μνημονίων. Και τον φέρνετε στα κρυφά, εκμεταλλευόμενοι την πανδημία, εκμεταλλευόμενοι τις ειδικές συνθήκες στο κοινοβούλιο, τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, που ψηφίζουμε εξ αποστάσεως, δια επιστολικής ψήφου και συνήθως δια των γραμματέων των κοινοβουλευτικών ομάδων ή της πλειοψηφίας, τις συνθήκες τις ειδικές στην κοινωνία, εκμεταλλεύεστε όλα αυτά. Εμείς όμως δεν θα σας το επιτρέψουμε αυτό. Δεν θα επιτρέψουμε να βάλετε τα φόπλακα στη ζωή και στα όνειρα εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας με μια διαδικασία fast track και στα κρυφά. Γι' αυτό το λόγο σας ζητώ, κύριε Υπουργέ, έστω και τώρα αυτή την ίστατη στιγμή, να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο. Στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δεν επισπεύθηκαν, αλλά λόγω της πανδημίας αναστάλθηκαν διαδικασίες ρευστοποίησης και πτώχευσης μέχρι τέλος του έτους και θα πάρουν και νέα παράταση. Εσείς εδώ όμως πράτε το αντίθετο. Όχι μόνο δεν αναστέλλετε, αλλά επισπεύδετε, αλλάζοντας και τον πτωχευτικό κώδικα, ώστε να χρεοκοπούν φυσικά πρόσωπα και νοικοκυριά. Σας ζητώ λοιπόν να το αποσύρετε, έστω και τώρα. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Σας δίνω μια ευκαιρία να μην εγγράψετε το όνομά σας με μαύρα γράμματα στην οικονομική και κοινωνική ιστορία αυτού του τόπου. Να μην εγγράψετε το όνομά σας στους χιλιάδες πληστηριασμούς ρευστοποίησης λαϊκής πρώτης κατοικίας, στα χιλιάδες δράματα που θα έρθουν. Στο βαθμό όμως που επιμένετε, και από ό,τι βλέπω επιμένετε, είμαι, κύριε Υπουργέ, αναγκασμένος και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αξιοποιήσω τα όπλα που μου δίνει ο κανονισμός της Βουλής σε τέτοιας ύψιστης σημασίας ζητήματα. Ανακοινώνω λοιπόν στο Σώμα ότι με βάση το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής καταθέτουμε πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού που εισηγείται αυτόν τον νόμο έκτρωμα. Εναντίον του Υπουργού που εισηγείται τον νόμο της πτώχευσης και της χρεοκοπίας, ακόμη και φυσικών προσώπων και νοικοκυριών. Τον νόμο της άμεσης ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Τον νόμο που μετά από 8 ολόκληρα χρόνια προστασίας εντός των μνημονίων έρχεται τώρα να άρει την προστασία της πρώτης κατοικίας και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Δεν θα σας αφήσουμε να κατεδαφίσετε την προστασία της πρώτης κατοικίας και να πτωχεύσετε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Και κυρίως δεν θα σας το επιτρέψουμε να το κάνετε αυτό σαν τους κλέφτες. Καλούμε λοιπόν τον Πρόεδρο της Βουλής σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα η τριήμερη συζήτηση, να αναγκαστεί να έρθει εντός της αιθούσης ο κύριος Μητσοτάκης που κρύβεται σήμερα, να έρθει και να μας εξηγήσει, κύριε Υπουργέ, να εξηγήσει γιατί σας υπερασπίζεται.